Θεού δεν είναι απλώς για να τον ακούμε. Είναι για να μπαίνει μέσα μας. Και αν αυτό μπει μέσα μας, πρέπει να μπει σε πράξη και σε εφαρμογή. Μπορεί πολλές φορές να δυσκολευόμαστε και να μας φαίνεται ότι πώς να το καταφέρω, πώς να το κάνω. Αλλά αυτό είναι και το μεγαλείο, ότι όταν ο Θεός ενεργεί μέσα, είναι τόσο πολύ απλά τα πράγματα που μας φαίνεται σαν να μην κάνουμε τίποτα εμείς. Και η σοφία του Θεού πάνω σε αυτό έχει να κάνει ότι λέει μέσα ότι αφήστε εσείς για τον εαυτό σας να ενεργήσω εγώ. Αφήστε ό,τι φορτίο έχετε σε μένα για να πω εγώ στην διαδικασία. Εκεί που σταματάμε εμείς ξεκινάει ο Θεός. Για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Και πιστεύω ότι ο Θεός είναι δυνατός για το κάθε πρόβλημα που μπορεί να έχουμε, για την κάθε ανάγκη που μπορεί να έχουμε, να ενεργήσει μέσα μας. Ας πάρουμε τα λόγια του Θεού πολύ σοβαρά, για να μπορεί ότι ο Θεός να εργαστεί. Γιατί ο Κινένας προηγουμένως είπε ότι κάθε τι το οποίο ο Θεός μας δίνει, θα πρέπει εμείς να το λαμβάνουμε υπόψη με τη σοβαρότητα και με τη βαρύτητα που υπάρχει, έτσι. Γιατί αν εγώ το λόγο αυτόν τον αψηφίσω, σίγουρα και ο Θεός αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το εργαστεί, έτσι. Γιατί όσο πιο πολύ επενδύω πάνω σε αυτό, τόσο πιο πολύ ο Θεός να μην θα ενδιαφερθεί για μένα. Για οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Αυτό το λίγο πρέπει να μοιραστώ με την Εκκλησία, έτσι. Και ο Θεός να ευλογεί όλο το εκκλησίασμα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μέσα στην Εκκλησία άντρες και γυναίκες να μεταφέρουν σοφία. Γιατί τα προβλήματα λύνονται όχι με μπράτσα, ούτε με προσπάθειες, με τη σοφία του Θεού. Ομολογία. Για τη σοφία του Θεού μας την προσφέρει το αληθινό μας από το λόγο του Θεού και μέσα από την παιδιά του Θεού. Γι' αυτό κάθε Κυριακή θα έχουμε ένα τρίλεπτο σοφία. Θα έχουμε κάτι να μοιραστούμε για τον Κύριο, θα ευχαριστήσουμε για κάποιον.